Για μια χρονιά η πόλη μας φιλοξενεί το Ραγκρίς, που ουσιαστικά έχει γίνει θεσμός. Και μάλιστα θεσμός επιτυχής. Γιατί προάγει το F αγωνίζεστε, προσθέτει στην πόλη όσον αφορά την προβολή, ιδιαίτερα στην εποχή των πολυμέσων, και αυξάνει το τουριστικό προϊόν. Κατά συνέπεια, καλό ως δήμαρχος αυτής της πόλης όλους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή που γεμίζει αισιοδοξία όλους μας. Θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσω τον Ζέγας και ειδικότερα τον συντοπίτη μας, τον κύριο Ράπτη, για την επιλογή κάθε έτος, τα τελευταία χρόνια, τη συγκεκριμένη εκδήλωση να γίνεται στην πόλη μας. Η συγκεκριμένη εκδήλωση να γίνεται στην πόλη μας. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε και ενισχύει ο Δήμος τη δύσκολη αυτή εποχή την εκδήλωση τη συγκεκριμένη εποφελία γενικότερα του γενικότερου συμφέροντος. Ένα ακόμα Ραγκρίς στην πόλη μας, το έκτο κατά σειρά. Μια πετυχημένη καθόλου εκδήλωση, διοργάνωση, χάρη και στις προσπάθειες του κυρίου Ράπτη, του κυρίου Σαρή, της Αντιπεριφέρειας που πάντα συνεισφέρει και του Δήμου. Όπως και φέτος, η Αντιπεριφέρεια θα είναι παρούσα με ό,τι μπορεί για να διοργανώσουμε ακόμη μια χρονιά μια πετυχημένη εκδήλωση. Νομίζω ότι και ο θεσμός των εθελοντών είναι αυτός ο οποίος βοηθάει κατά πολύ στην σωστή διοργάνωση και ελπίζουμε και φέτος οι εθελοντές μας να κάνουν τα δυνατά δυνατά για να πετύχουμε. Και ο κόσμος βέβαια να βγει από τα σπίτια του, να περπατήσει, να τρέξει, να δείξουμε ότι η Καστοριά μπορεί και να διοργανώσει και να συμμετέχει. Ακόμα και φέτος, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η πόλη της Καστοριάς φιλοξενεί μια καταπληκτική αθλητική εκδήλωση όπως έχει πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα 5 χρόνια. Μια εκδήλωση η οποία αναδεικνύει την ιστορικότητα και τις φυσικές ομορφές της πόλης μας και αυτό φαίνεται από την επισκεψιμότητα που έχει από όλη την Ελλάδα αυτός ο αγώνας. Η προβολή της πόλης είναι μεγάλη και αυτό το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και στηρίζει την εκδήλωση με τη συμμετοχή του. Έτσι και φέτος καλούμε όλους να ξανααγκαλιάσουν αυτή την εκδήλωση και να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχόντων, έτσι ώστε να δείξουμε ότι η πόλη και η Δυτική Μακεδονία στηρίζει αυτή την εκδήλωση, γιατί είναι μια εκδήλωση που πραγματικά δίνεται αγώνας από τον κύριο Ράπτη, από τον κύριο Αδαμόπουλο και από τον κύριο Αγγελή να τη διατηρήσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί συμμετέχοντες, έτσι ώστε να την έχουμε και του χρόνου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Αγγελή προσωπικά, τον κύριο Αδαμόπουλο προσωπικά για την τεράστια στήριξη, τον κύριο Ράπτη, τον πρόεδρο του ΣΕΒΑΣ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς είμαστε εδώ για ακόμα καλύτερη εκδήλωση από τις προηγούμενες. Ευχαριστώ. Πότε θα δείτε. Να μεταφέρω τις ευχές και τους χαιρετισμούς του Προεδρείου του ΣΕΓΑΣ, να καταθέσω και τις δικές μου ευχές σε όλους τους κατοίκους του νομού Καστοριάς. 13 Μαΐου, 13 Πέμπτου, μέρα Κυριακή, έκτο Ραγκρίς. Η συμμετοχή πιστεύουμε θα είναι μεγάλη. Βάζουμε στοίχημα ότι θα είμαστε πάνω από 3.000 δρόμοι. Θα κάνουμε ένα νέο ρεκόρ. Οι πολίτες της Καστοριάς θα βάλουν τα αθλητικά τους παπούτσια και θα έρθουν όλοι μαζί. Άλλος να τρέξει, άλλος να βαδίσει και να χαρεί αυτή την όμορφη διοργάνωση που γίνεται στην πανέμορφη πόλη μας. Πρέπει να την ενισχύσουμε. Ξεκινώντας, θα ήταν παράληψη σε όλα αυτά τα Ραγκρίς που έγιναν να μην ευχαριστήσω την τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δευτέρου βαθμού που ενίσχυσαν αυτόν τον θεσμό
που ξεκίνησε με μικρή συμμετοχή, γύρω στα 800 άτομα, και φτάνουμε να είμαστε 3.000 και πλέον. Προβληματιζόμαστε πώς θα γίνει πλέον ο αγώνας. Ένας ωραίος προβληματισμός. Το Run Greece, λοιπόν, που ξεκίνησε το 2013 σε όλη την Ελλάδα, σε 5 πόλεις, έχει διανύσει το δρόμο. Φέτος ξεκίνησε από τη Λάρισα, πάει στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 29 αυτού του μηνός και ανεβαίνει μετά στην Καστοριά. Και από εδώ θα ταξιδέψει στα Γιάννενα, όπου θα κλείσει ο ανοιξιάτικος κύκλος, θα το πω έτσι, για να ξεκινήσει ο φθινοπορεινός στην Αλεξανδρούπολη 39, Πάτρα 3-10 και θα κλείσει στα Δωδεκάνησα, στην όμορφη Ρόδος στις 14-10. Μεταφέρει ένα κλίμα γιορτής αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα. Αγκαλιάζει όλη τη χώρα. Φέτος πιστεύουμε ότι θα περάσουμε τους 100.000 δρομείς συνολικά και θα μεταδώσουμε το μικρόβιο του αθλητισμού, ένα υγιές μικρόβιο, σε περισσότερους ανθρώπους. Το Run Greece όμως ανανεώνεται ταυτόχρονα και έχει ανανεωθεί από πέρυσι, όπου σε μια πόλη που επιλέγει κάνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των 10.000 μέτρων, αλλά ο νεωτερισμός που επιφέραμε δεν είναι ούτε στις ηλικίες ούτε στα γονίσματα μας. Είναι η σύνδεση του Run Greece και στις 7 περιφέρειες με τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Θα γνωρίζετε ότι πέρυσι ταξίδεψαν από εδώ και από την πόλη μας 20 δρομείς όλων των ηλικιών, γιατί έχουμε από 8 χρονών παιδιά έως 80 μέσα. Και είχαμε την ομάδα της Δυτικής Μακεδονίας, την ομάδα της Καστοριάς, που έλαβε μέρος στον αγώνα 3.000 μέτρων και οι δρομείς όλοι τερμάτισαν λίγα λεπτά νωρίτερα μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο από τον πρώτο δρομέα του μαραθωνίου δρόμου. Μέσα σε έναν κόσμο 30.000 έζησαν μια νέα εμπειρία. Αυτή την εμπειρία θα τη ζήσουν και φέτος οι πρώτοι νικητές των επιπέδων που χωρίζονται όλων των ηλικιών. Θα συγκροτήσουν αυτή την όμορφη ομάδα και θα ταξιδέψουν από εδώ στην Αθήνα με όλα τα έξοδα της Ομοσπονδίας και των χορηγών που αναλαμβάνουν αυτή την υποχρέωση. Η πόλη μας συναγωνίζεται τις μεγάλες πόλεις και έχω και στοιχεία να σας αντιπαραθέσω. Σε αυτό. Στα νούμερα και στις αποκλήσεις είναι η τρίτη μετά από δύο μεγάλες πόλεις, από την Πάτρα και από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε επισκημότητα που είπε, έχουμε επισκέπτες τους περισσότερους. Εάν βγάλουμε το μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα και σε τα πόλη, είναι το 10%. Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως το έχει η Καστοριά με 25%. Στον τελικό αριθμό των συμμετοχών. Έτσι. Και εδώ δεν μιλάμε για τα μικρά τα παιδιά που είναι 900 τον αριθμό των δημοτικών σχολείων που θα έχουμε φέτος. Μιλάμε για τους μεγάλους, για το πεντάρι και το δεκάρι και τον ημιμαραθώνιο. Άρα αυτούς τους αριθμούς όμως έχουμε δυνατότητα, πιστεύω και προσωπικά, να τους αυξήσουμε ακόμα περισσότερο. Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία των φορέων. Κλείνοντας, και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, εμείς προβλέπουμε από το ΣΕΓΑΣ ταβάνι για 3.400 άτομα. Ένας αριθμός πολύ φιλόδοξος, και αυτό γιατί γίνεται, για να μην μείνει κανένας παραπονόμενος και τυχόν δεν έγραφε. Εκείνο που παρακαλώ, οι εγγραφές άνοιξαν, από Τρίτη όσοι θέλουν να τις κάνουν και εδώ τοπικά στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ, Αγίου Αθανασίου 36, θα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα ανοιχτό το γραφείο, να δέχεται οποιοδήποτε, ή δάλλος όποιος έχει τις κάνει ηλεκτρονικά στο κεντρικό ΣΕΓΑΣ. Είμαστε έτοιμοι, θέλουμε τη συνεργασία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά το Δήμο, την περιφέρεια που είναι κοντά μας, όχι μόνο ηθικά αλλά και υλικά,
Θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές, όλους τους φορείς της πόλης που συνεργάζονται, που έρχονται κοντά μας, ιδιώτες που μας βοηθούν για να κάνουμε ακόμα μια καλύτερη διοργάνωση και να φωνάξουμε ότι και οι μικρές πόλεις έχουν δυνατότητες για μεγάλα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Ναι. Η συμμετοχή είναι 5 ευρώ, είναι ο πιο φθηνός και ο πιο καλός αγώνας σε όλη την Ελλάδα, εγκεκριμένος από το ΣΕΓΑΣ και από τη Διεθνή Ομοσπονδία, από την ΙΑΤ, και οι μαθητές λαμβάνουν δωρεάν των δημοτικών σχολείων, 900 έχουμε προβλέψει, των δε γυμνασίων το 15% εγγράφεται και αυτό δωρεάν, η εγγραφή όμως πρέπει να γίνει ομαδικά από το σχολείο.